Μετά από το διάγγελμα του Πούτιν και την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υπήρξαν κάποιες φωνές στη Ρωσία που ζήτησαν να σταματήσει η πολεμική σύραξη. Πολλοί είναι όμως αυτοί που στηρίζουν την επίθεση στα ουκρανικά εδάφη. Νομίζω ότι είναι σωστό να υπερασπιζόμαστε τα εδάφη μας, γιατί αλλιώς θα μας καταπιούν. Όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Μιλούσαμε με το ΝΑΤΟ για πάνω από 6 μήνες, ώστε να μην μας πλησιάσει το ΝΑΤΟ, αλλά η πειθό δεν βοήθησε. Όσα γίνονται είναι σωστά. Έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Είναι απόλυτα σωστή κίνηση. Δεν πρέπει να τους αφήνεις να σου ξεφεύγουν, γιατί αλλιώς θα σου κάτσουν στο λαιμό. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και οι ηγέτες μας πήραν τη σωστή απόφαση. Έχοντας προηγουμένως υπολογίσει όλους τους κινδύνους για το λαό. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας 12 αεροδρομίων στην Νότια Ρωσία μέχρι τις 2 Μαρτίου, την ώρα που πολλές πτήσεις προς τη Μόσχα έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί. Галина Полонская, Евроньюз, Ростов-на-Дону.